Τώρα σε αναφοβιώ το τι ήταν αυτό που έχω δει. Το θέμα που συνάντησα ήταν σοκαριστικό. Οι Έλληνες που ζουν μόνιμα στην Οίκαια δεν μπορούν να βγάλουν από το μυαλό τους τις εικόνες που αντίκρισαν. Εδώ που πέσανε οι προπολισμοί, ο δρόμος εδώ απέναντι ήταν γεμάτο νεκρούς, γεμάτος ακατεμένους ανθρώπους. Ο Θοδωρής, τυχερός μέσα στην ατυχία του, γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τις ρόδες του μανιασμένου φορτηγού. Μένει ακριβώς πάνω από το σημείο της τραγωδίας και μόλις 2 λεπτά πριν από την επίθεση είχε μπει στο σπίτι του. Όλη η προμενάντ γεμάτο πτώματα. Γεμάτο νεκρούς, γεμάτο ανθρώπους χωρίς κεφάλια, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια. Τραγική κατάσταση. Τρομερή, σοκαριστική. Η Ταλίν είναι η ιδιοκτήτρια ενός από τα εστιατόρια στο κέντρο της Νίκαιας, όπου ταμπουρώθηκαν έντρομοι εκατοντάδες άνθρωποι για να γλιτώσουν. Φωνάζαν όλοι, κλείστε τις πόρτες, μας κυνηγάνε, στην προμενάντα έχει νεκρούς. Κατευθείαν έτρεξα, πήρα το προσωπικό για να μπει μέσα τους σερβιτόρες, κλειδώσαμε τις πόρτες, σβήσαμε τα φώτα. Γονείς ανησυχούσαν για τα παιδιά τους που είχαν πάει για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό σόου με τα βεγγαλικά για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου. Δεν είχα νέα από το γιο μου που μένει στην Οίκαια, είναι 19 χρονών και πέρασε όλη τη νύχτα πάρα πολύ άσχημα. Ο Βαγγέλης και η Αμαλία που βρίσκονταν για ταξίδι του μέλητος στην Οίκαια επέστρεψαν στην Αθήνα σοκαρισμένοι αλλά και ανακουφισμένοι. Κοιτούν στο κινητό τις φωτογραφίες από την εκδήλωση με τα βεγγαλικά που παραβρέθηκαν και αισθάνονται ευγνωμοσύνη που γύρισαν ζωντανοί. Ταραχτήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, λέγαμε ότι αν αυτό το πράγμα είχε συμβεί 5 λεπτά πριν, δεν ξέρουμε κι εμείς τι. Μπορεί να μην ήμασταν εδώ μαζί αυτή τη στιγμή και να μιλάμε. Έτσι. Μπορεί να ήμασταν δυστυχώς στη θέση των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ενώ πριν μια εβδομάδα παντρευτήκαμε και είχαμε πάει με χαρούμενη διάθεση για να γιορτάσουμε το μήνα του μέλητος, η τραγική ηρωνία θα ήταν να βρισκόμασταν κι εμείς σε αυτό το σημείο εκείνη τη στιγμή, ή και οι δύο, ή ένας από τους δύο, και αυτό πραγματικά είναι που με τρομάζει πάρα πολύ. Γλίτωσαν από την αιματηρή τρομοκρατική ενέργεια, όμως ο πανικός που επικράτησε ήταν εξίσου επικίνδυνος, μας λένε. Εκείνη την ώρα φοβήθηκα πολύ από τα ποδοβολητά και το δυνατό θόρυβο, ότι μπορεί και να σκοτωθούμε επί τόπου από ποδοπατήματα ή από ασφυξία αν μαζευτούμε κάπου σε ένα μικρό σημείο. Τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε γίνει. Κατάλαβαν όμως ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Η Αμαλία, πιο πολύ, η σύζυγός μου, φοβήθηκε και μου έλεγε: Ευαγγέλη, κάτι έχει γίνει. Να πάμε να ανάψουμε λαμπάδα. Λέει, μόλις γυρίσουμε στην Αθήνα, θα πάμε να ανάψουμε μια λαμπάδα. Η αρχή του έγκαμου βίου τους έμελε να σημαδευτεί από ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Η ζωή όμως ευτυχώς για αυτούς συνεχίζεται και πλέον ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.